Καλημέρα, θα κάνεις βόλτα με το αυτοκίνητο. Αμέ, θέλεις σήμερα να πάμε μαζί. Όχι. Γιατί? Προτιμώ να μην έρθω. Δεν ξέρεις καμιά φορά τι γίνεται. Πώς είναι σήμερα τα πράγματα? Χθες ήταν νευράκια. Ακούσαμε πάρα πολλά πράγματα. Σας διαβάζω εδώ από τον αστρολόγο που έχει βγει 3 μήνες πριν. Που ισχύει και σήμερα και αύριο. Η δυσαρμονική όψη Αφροδίτη Άρη δεν ευνοεί συναισθηματικές και οικονομικές σχέσεις. Βλέπουμε τα οικονομικά γενικότερα. Αλλά η σημερινή μέρα δεν ευνοεί συζητήσεις. Θα υπάρξει διαμάχη σε πρόσωπα εξουσίες. Και είδαμε χθες πόσα έγιναν σε πολιτικό επίπεδο. Τα οποία ίσως φουντώσουν εκεί, όπως είπαμε, στην Πανσέλινο. Σήμερα όμως, όπως έχω γράψει, συνωστισμός πλανητών στον Σκορπιό. Κοίταξε, 1, 2, 3, 4 πλανήτες. Η Σελήνη, η οποία είναι πλέον εδώ στη μέση, κάνει μια πολύ ωραία όψη με τον Ποσειδώνα. Τον πλανήτη της αγάπης, αλληλεγγύης του Θεού, των ευχών που μπορούμε να κάνουμε τέλος πάντων για όλα αυτά που γίνονται. Έτσι λοιπόν, παρά το γεγονός ότι ήταν μια μέρα ένταση και λόγια που υπόθηκαν και σε πολιτικό επίπεδο και στην εξωτερική πολιτική, τα είδαμε όλα αυτά. Σήμερα είναι μια ωραία μέρα μέσα σε αυτή την ένταση που δημιουργεί και η Αφροδίτη που μαλώνει με τον Άρη. Τι γίνεται με τα συναισθηματικά, δεν ξέρω, μπερδεμένα πράγματα. Σήμερα λοιπόν είναι μια πολύ καλή μέρα για να κάνουμε μια ευχή, να κάνουμε μια προσευχή, να κάνουμε ένα καλό στους άλλους. Όταν κάνεις καλό στους άλλους, αυτό σίγουρα γυρίζει επάνω και ξεκινάει από μέσα. Πόσες φορές νιώθουμε ότι όταν κάνουμε ένα δώρο σε αγαπημένα πρόσωπα, πιο πολύ χαιρόμαστε εμείς από τα πρόσωπα που παίρνουν τα δώρα. Μέσα λοιπόν σε αυτή την ένταση, σήμερα θα μπορούσα να πω ότι η Σελήνη με τον Ποσειδώνα δημιουργούν μια πολύ γλυκιά κατάσταση για να προσεγγίσει τα αγαπημένα πρόσωπα. Αν είπατε και χθες κάποια λόγια, μπορείτε σήμερα να τα βελτιώσετε ή το λιγότερο να κάνετε μια ευχή ή μια προσευχή η οποία θα σας αγγίξει. Τι έχουν πάθει τα κρυάρια μας, 4 πλανήτες στον τομέα των οικονομικο-συναισθηματικών, με τόσο μπέρδεμα δεν ξέρω πώς θα τα ξεμπερδέψουν. Τα συναισθηματικά τους είναι μπερδεμένα. Τα οικονομικά σήμερα μπορεί να έχουν μία ιδέα η οποία θα προωθηθεί και ένας Δίας εκεί που όλο και κάτι κάνει. Ακόμα η θέση του Ερμή στο Σκορπιό, ο οποίος Σκορπιός, είπαμε, εκτός από τα οικονομικά συναισθηματικά, έχει σχέση και με το υπέδαφος και με τις εμπόλεμες καταστάσεις και θα υποθούν πολλά εγκρυπτό μέχρι το τέλος του μήνα για άλλους. Για σας λοιπόν τους κρυούς μπορεί να είναι μια καινούργια ιδέα η οποία είναι σημαντική και η οποία μπορεί να φέρει σε πέρας οικονομικά που έχουν σχέση όμως με εφορίες, δάνεια, ασφάλειες. Αν και κανένας Έλληνας δεν έχει θέματα με την εφορία, λέμε τώρα καμιά φορά για ένα αστείο να γελά. Έτσι. Λοιπόν, για προσπαθήστε λοιπόν. Για το 1%. Για το 1% που δεν έχει. Λοιπόν, τα ταυράκια μας είναι πραγματικά μπερδεμένα. Της πρώτης ημέρας αποκλείεται, χθες να μην είχατε ένα διάλογο ο οποίος ίσως πήγε να ταρακουνήσει σχέσεις. Εσείς που είστε γεννημένοι γύρω στη 1 του μηνός, βλέπετε τις σχέσεις σας να κλονίζονται, είτε αυτές είναι επαγγελματικές είτε είναι στο διαπροσωπικό επίπεδο. Γιατί? Γιατί η Αφροδίτη που είναι κυβερνήτης του Ταύρου και θα σε ρωτήσω κάποια ώρα, κυβερνήτης του Ταύρου αλλά και του Ζυγού, στον τομέα που έχει σχέση με το σύντροφο ή τους συνεργάτες απέναντι από το ζώδιό μας, δέχεται μια δύσκολη όψη με τον Άρη που σημαίνει, είναι και ανάδρομη, είναι που είναι ανάδρομη, δηλαδή μετανιώνω ή γυρίζω στα παλιά. Έχω και μια ένταση επαγγελματική και εκεί γίνεται ένα κουβάρι. Αντίθετα, αν είστε γεννημένοι γύρω στις 5 του μηνός, σήμερα για λίγο, αυτό δεν διαρκεί πολύ, μπορείτε να βελτιώσετε πράγματα, μπορεί φίλοι να σας βοηθήσουν και γενικά να είστε σε μια πολύ καλή φάση. Ή το τελευταίο ημερών αυτά όλα δεν σας αγγίζουν, αντίθετα ο Πλούτωνας ανοίγει δρόμους οι οποίοι είναι σημαντικοί και οι οποίοι μπορεί να αλλάξουν τα γεγονότα της ζωής σας. Ο Πλούτωνας πολύ δυνατός πλανήτης, ο οποίος θα παίξει ρόλο σε πολιτικό επίπεδο στο εξωτερικό τα 2 επόμενα χρόνια, να λέμε και κάτι άλλο. Τα διδύμια έχουν μαζευτεί εδώ στον χώρο της εργασίας. Πολλή δουλειά σας περιμένει. Παλιά πράγματα γυρίζουν. Σήμερα είναι μια καλή μέρα γιατί μπορεί να έχετε έμπνευση ώστε να ασχοληθείτε με τη δουλειά. Προσέχετε λίγο και την υγεία σας γιατί οι δίδυμοι έχουν απόλυτη ανάγκη να κοιμούνται λίγο γιατί λένε ότι ακόμα... Και υδροχόη.
Καλά, δεν σου πήραμε, δεν σου πήραμε τον ύπνο. Λοιπόν, οι δίδυμοι, επειδή ακόμα και στον ύπνο του σκέπτονται, είναι σκεπτόμενα άτομα, μην κοροϊδέψεις. Λοιπόν, έχουν ανάγκη τον ύπνο για να ξεκουράζει το εγκέφαλο, αλλιώς ψιλοτρελαίνονται. Τα αγαπημένα πρόσωπα σας βοηθούν. Έχετε ανάγκη να κάνετε κάτι καινούριο, το οποίο είναι σημαντικό. Βέβαια, ένα οικονομικό θέμα μπορεί να σας εμποδίζει. Αλλά κάνετε σπουδαία πράγματα αυτό το καιρό, γι' αυτό πρέπει να τα βάλετε σε μία τάξη ουσιαστικά. Γιατί πολλές φορές οι δίδυμοι αρχίζουν αυτό, κάνουν και κάτι άλλο μαζί και αυτά, και όλα μαζί μπερδεύονται. Τα μπερδεμένα μας καρκινάκια, όλοι αυτοί οι πλανήτες μιλούν για τα παιδιά ή τον ερωτικό σας σύντροφο. Αυτά είναι όλα μπερδεμένα. Εχθές μπορεί να είπατε κάποια λόγια. Αν είστε γεννημένοι γύρω στις 5, 6, 7 του μηνός, ίσως για ένα οικονομικό θέμα, έχετε διαφωνίες με αγαπημένα πρόσωπα. Σήμερα όμως είναι μια πολύ γλυκιά μέρα για να βελτιώσετε τις καταστάσεις, να έρθετε πιο κοντά στα παιδιά, να τους πείτε ένα γλυκό λόγο, ειδικά αν είστε γεννημένοι εκεί γύρω στις 6 του μηνός και των τελευταίων ημερών. Μην χάσετε μέρα, ο Δίας ακόμη ευνοεί και μαζί με το Χείρονα τα σχέδιά σας, τα οποία πριν από λίγο καιρό τα ταρακούνησε ο ουρανός, ο οποίος θα ξαναγυρίσει. Άρα λοιπόν, αν έχετε καταστάσεις που είναι σε μία κατάσταση αμφισβητήσιμη και μπορείτε να ρυθμίσετε τώρα, κάντε το τώρα πριν ο ουρανός γυρίσει και σας κάνει πάλι τις κάποιες εντάσεις σας. Λιονταράκια μου,